Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω ότι είμαστε και live στο project. Είμαστε OK, ας μου πει κάποιος. Ωραία. Τα μοιράζεις τώρα. Αν θέλετε, μπορούμε να έχουμε τα μικρόφωνα μας στο mute. Αν είμαι και στο project, μπορώ να ξεκινήσω και να πω μια καλησπέρα και σε όλη την ομάδα που μας βλέπει από εκεί. Α, ωραία, είμαι live, το βλέπω κάτω δεξιά. Καλώς ήλθατε σε αυτό το meeting. Θα ξεκινήσω αμέσως την παρουσίαση. Για όσους δεν γνωριζόμαστε, είμαι η Ιωάννα Ηλούρου. Πιστεύω ότι βλέπετε και την παρουσίασή μου τώρα. Και Γιώργο, okay, ωραία, έχω τον Γιώργο που μου δείχνει ότι είναι okay. Είμαι λοιπόν η Ιωάννα Ηλούρου και σε αυτό το meeting που θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα θα μπούμε στον καταπληκτικό κόσμο των stories. Θα δούμε αυτή την τεράστια προοπτική που μας ανοίγεται μέσα από αυτά και με ποιους απλούς και εύκολους τρόπους. Καλησπέρα. Αν θέλετε να παρακαλέσω να κλείσουμε τα μικρόφωνα για να μην υπάρχει... Ωραία. Okay. Έλεγα λοιπόν ότι μας δίνεται μια τεράστια δυνατότητα μέσα από τα stories να κάνουμε εκπληκτικά πράγματα και πιστεύω ότι μετά από αυτό το meeting, από αύριο κιόλας, θα μπορεί ο καθένας με μικρά βήματα να αξιοποιήσει αυτή τη τεράστια ευκαιρία και να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τη δουλειά. Οπότε, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Μην απαντήσετε, έτοιμοι. Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν. Stories, λοιπόν, αν μπορούσα να το περιγράψω με μία λέξη ή ιστορίες, αν το ακούτε έτσι στα ελληνικά, θα χρησιμοποιώ σήμερα και αγγλικούς όρους επειδή είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά και στα ελληνικά θα μεταφέρω κάποια πράγματα. Είναι η δυνατότητα που μας δίνεται να περνάμε έτσι την καθημερινότητά μας, στοιχεία από την προσωπικότητά μας, στις ενότητες που έχουν κάποιες από τις πλατφόρμες. Εδώ έχω βάλει το Facebook. Όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε να δημιουργούμε ιστορίες μέσα στο Facebook. Στο Instagram, στο οποίο έχουμε εστιαστεί σήμερα 100%. Πρόσφατα, το LinkedIn έβαλε αυτή την ενότητα στην πλατφόρμα. Μπορούμε να έχουμε stories και στο YouTube, υπό προϋποθέσεις, και φυσικά στο Snapchat, που από εκεί ξεκίνησαν όλα. Οπότε θα τα δούμε αναλυτικά σήμερα, βήμα-βήμα, ό,τι χρειάζεται κάποιος να ξέρει και τι μπορεί να κάνει, όπως είπαμε, από αύριο. Θα εστιάσουμε στο Instagram. Και ξεκινώντας, θα ήθελα έτσι να σας παρακινήσω, όσοι δεν έχετε λογαριασμό, να ξεκινήσετε να δοκιμάσετε, γιατί πραγματικά είναι μια καταπληκτική πλατφόρμα το Instagram, με τεράστια δυναμική. Θα δούμε και νούμερα στη συνέχεια και στατιστικά. Για όσους γνωρίζετε ήδη, ξέρετε ότι αυτά τα στρογγυλά εικονιδιάκια ακριβώς πάνω από τη ροή μας, που δείχνει τη φωτογραφία μας και που έχουν ένα περιμετρικό χρωματιστό δαχτυλίδι, είναι η δυνατότητα που μας δίνεται εδώ μέσα να αποθηκεύσουμε για 24 ώρες διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά μας, τα stories δηλαδή. Οπότε όταν βάζουμε μία ιστορία, εμφανίζεται ένας δεύτερος διπλός κύκλος από μέσα και πατώντας κάποιος επισκέπτης πάνω σε αυτό, μπαίνει μέσα και βλέπει ό,τι έχουμε ανεβάσει εμείς σαν υλικό. Πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Όπως είπαμε και πριν, τα stories μένουν στο προφίλ μας για 24 ώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μας δίνεται έτσι μια ελευθερία να δημιουργούμε υλικό λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο ελεύθερα, χωρίς να έχουμε το στρες ότι χρειάζεται να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί χρειάζεται αυτό το υλικό να είναι έτσι πιο αυθόρμητο και πιο απλό. Και η διάρκεια είναι έως 15 δευτερόλεπτα. Οπότε, το κρατάμε αυτό και θα το δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, η βάση πάνω στην οποία θα συζητήσουμε όλο το κόνσεπτ σήμερα έχει να κάνει με τη διάδραση. Όλο αυτό που κάνουμε ενισχύει και δημιουργεί βασικά τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, γιατί σίγουρα τις ιστορίες μας τις βλέπουν άνθρωποι που είναι φίλοι μας, γνωστοί μας, από το οικογενειακό περιβάλλον ή απλά άνθρωπους που γνωρίζουμε. Αλλά θα δείτε στην πορεία, θα αρχίσουν να σας παρακολουθούν και κόσμος που δεν γνωρίζετε ή άγνωστοι. Άγνωστοι, οι οποίοι σιγά-σιγά και με το σωστό βηματισμό αρχίζουν και γίνονται γνωστοί, αρχίζει και υπάρχει μία σχέση που δημιουργείται με κατάλληλες συνθήκες και θα το δούμε σήμερα. Και αυτό λέγεται engagement, αν το λέω καλά, διάδραση, και είναι αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε για να πετύχουμε μετά τις πιθανές συνεργασίες. Οπότε, θα πω έτσι επιδερμικά κάποια πράγματα όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει κάποιος με τα stories και στη συνέχεια έχω αρκετά παραδείγματα πάνω σε αυτό, οπότε μπορείτε να σημειώσετε και ό,τι θέλετε και αν μας μείνει χρόνος να το συζητήσουμε μετά ή να έρθετε σε επικοινωνία με τους αρχηγούς οργάνωσής σας να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε.
Τώρα, τι μπορεί κάποιος να κάνει μέσα από τα stories? Μπορεί αρχικά να μοιράζεται μικρές καθημερινές στιγμές, όπως είπαμε, και να πει μια καλημέρα βγάζοντας φωτογραφία τον καφέ του ή το πρωινό του, και με αυτόν τον τρόπο να αρχίζει να το παρακολουθεί ο κόσμος. Οπότε μοιραζόμαστε καθημερινές απλές στιγμές χωρίς να χρειάζεται να το πολύ σκεφτόμαστε. Χρειάζεται αυθορμητισμός, θέλει έτσι να είναι πιο ανάλαφρο το περιεχόμενο και να μπορεί κάποιος να ταυτιστεί μαζί μας, να δημιουργηθεί μετά η εμπιστοσύνη και να χτίζεται μία σχέση σιγά-σιγά. Όλο αυτό γίνεται inbox εσωτερικά με μηνύματα. Θα σας το δείξω και στη συνέχεια. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μοιραστούμε βίντεο είτε που βλέπουμε μέσα στα social media μας αρέσουν και θέλουμε απλά να τα κοινοποιήσουμε, να τα μοιραστούμε με τους φίλους μας, είτε από κάποιο χόμπι που μπορεί να κάνουμε εμείς και επίσης θέλουμε να δείξουμε κάποιες από τις στιγμές. Είναι στην ουσία σαν να κάνουμε screenshot κάποιες στιγμές από την προσωπικότητά μας, από την καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ταύτιση που θέλουμε. Και στην ουσία, μέσα στα social media, όπου όλος ο κόσμος βρίσκεται σήμερα πάρα πολλές ώρες, βρίσκονται όλοι οι φίλοι μας, όλη η κοινωνία που είναι έξω, offline, και δημιουργούμε αλληλεπιδράσεις και μιλάμε, καλημέρα, καλησπέρα, τι άλλο κάνουμε, έτσι, οτιδήποτε κάνουμε. Γίνεται το ίδιο πράγμα online, μέσα από εδώ. Αυτό κρατήστε το. Και το τέταρτο εδώ που έχω βάλει το αγαπημένο μας, είναι να μπορούμε να μιλάμε για τα αγαπημένα μας προϊόντα και να δημιουργούμε εισόδημα μέσα από αυτό. Ούτως ή άλλως είναι και το θέμα της σημερινής μας συνάντησης. Αλλά γιατί το έχω βάλει εδώ τελευταίο? Γιατί θέλω έτσι από την αρχή να σας πω ότι σε καμία περίπτωση ένας λογαριασμός ή τα stories ενός λογαριασμού δεν μπορεί να είναι, πώς να το πω τώρα, τόσο ελκυστικά, είναι μόνο πρόωθηση προϊόντων. Χρειάζεται μέσα σε αυτά να περνάμε στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Χρειάζεται κάποιος να βλέπει και άλλα πράγματα από εμάς και όχι μόνο προϊόν, προϊόν, προϊόν. Γιατί σκεφτείτε ότι κι εσείς δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν ή πόσο ευχάριστο να βλέπουμε στους λογαριασμούς μόνο το προϊόν, έτσι. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια έτσι ευρύτερη έννοια της προσωπικότητάς μας μέσα σε αυτά, με διάφορους τρόπους. Τώρα, μπορεί κάποιος που βλέπει αυτό το meeting να σκέφτεται γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να αφιερώσω χρόνο τώρα έτσι να δημιουργώ περιεχόμενο στα stories, πού θα με ωφελήσει. Πάμε να δούμε κάποια νούμερα τα οποία νομίζω ότι από μόνα τους θα δώσουν απαντήσεις. Είπαμε ότι σήμερα θα εστιάσουμε στο Instagram, που είναι κατεξοχήν μια πλατφόρμα επιχειρήσεων, αν μπορώ να το πω έτσι. Και σε αυτό το πίνακα, σιγά σιγά εδώ βλέπουμε τα στατιστικά και βλέπουμε την ανάπτυξη των χρηστών που γίνεται σε μηνιαία βάση. Το Instagram στην ουσία αγοράστηκε από το Facebook, όπως βλέπουμε εδώ στον πίνακα, τον Απρίλιο του 2012. Και ένα χρόνο σχεδόν μετά, ένα χρόνο και κάτι, τον Ιούνιο του 2013, πρόσθεσε τα βίντεο. Βλέπετε, η ανάπτυξη είναι τεράστια και πολύ ανωδική σε όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία είναι πολύ λίγα. Τα stories, λοιπόν, μπήκανε σαν ενότητα τον Αύγουστο του 2016. Και μέχρι τον Ιούνιο του 2018 υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα και μια τεράστια ευκαιρία για μας που θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Τώρα, εδώ βλέπουμε τα στατιστικά όσον αφορά τα Instagram Stories, τα οποία, όπως είπαμε, ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2016, παρουσιάστηκαν πάνω από 20 λειτουργίες στη διάρκεια του πρώτου χρόνου που έτρεχε, μαζί με τα αυτοκόλλητα και τα boomerang. Και βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα μέσα στον πρώτο χρόνο συγκέντρωσε πάνω από 250 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που, όπως είπαμε, υπάρχει για μας. Και αυτό συνέχεια αυξάνεται και μεγαλώνει. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο είναι οι χρήστες σε μηνιαία βάση που είναι ενεργοί σε αυτή την πλατφόρμα. Πάνω από 500 εκατομμύρια καθημερινά είναι οι ενεργοί χρήστες. Είναι απίστευτο. 400 εκατομμύρια καθημερινά ανεβαίνουν stories, ιστορίες, αυτό που συζητάμε σήμερα δηλαδή, και πάνω από 95 εκατομμύρια είναι το υλικό που ανεβαίνει σε φωτογραφίες καθημερινά. Οπότε, γιατί να μην έχουμε εμείς μια πολύ ωραία θέση ανάμεσα σε όλα αυτά τα νούμερα, έτσι, στους ανθρώπους που παρακολουθούν, γιατί σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό παράγει περιεχόμενο, αλλά και οι ίδιοι που παράγουν το περιεχόμενο και οι υπόλοιποι που παρακολουθούν, αυτούς που δημιουργούν τις ιστορίες.
Το 40% των εκατομμυρίων χρηστών των Instagram δημοσιεύουν πλέον ιστορίες καθημερινά. Είναι μια συνήθεια και θα δείτε σιγά σιγά, αν αρχίσετε και μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, ότι στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται έτσι λίγο δύσκολο. Τι εννοώ δύσκολο? Να χρειάζεται έτσι να σκέφτεστε τι να ανεβάσω τώρα στην ιστορία μου. Αλλά σιγά σιγά θα γίνεται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς να εννοώ ότι θα είναι πρόχειρη, αυτοματοποιημένη, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ευχάριστη. Είναι θέμα εμπειρίας και εξάσκησης. Αυτό σας το λέω από προσωπική μου εμπειρία, γιατί εγώ ξεκίνησα να κάνω stories τα τελευταία 2 χρόνια στην ουσία, μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή και το Ζήση πάνω σε αυτό, που εκείνη είναι τόσα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι ότι είχα μεγάλες αντιστάσεις μέσα μου, γιατί σκεφτόμουν 6 μήνες πριν ξεκινήσω ότι θα χρειαστεί να βρίσκω περισσότερο χρόνο για να δημιουργώ περιεχόμενο και τι θα ανεβάζω, τι θα κάνω και ντρέπομαι να βγαίνω στην κάμερα και να λέω καλημέρα. Αλλά σήμερα αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι μετάνιωσα που δεν είχα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί συμβαίνουν απίστευτα πράγματα μέσα από τα stories τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, έτσι εννοώ προς τα έξω, γιατί οι επικοινωνίες που γίνονται με τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούμε είναι μόνο εσωτερικές και εκεί βρίσκεται η μαγεία και το χτίσιμο των πιο δυνατών σχέσεων. Οπότε θα σας παρακινήσω να ξεκινήσετε άμεσα και να το δοκιμάσετε. Το 1/3 των ιστοριών του Instagram με τις περισσότερες εμφανίσεις προέρχεται από επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Το 80% των χρηστών του Instagram ακολουθούν επιχειρήσεις και σκεφτείτε κι εσείς πόσες επιχειρήσεις ακολουθείτε στο Instagram. Το 1/3 του συνόλου των χρηστών του Instagram ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για ένα προϊόν που είδαν στα stories. Εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές με τσάντες και παπούτσια που βλέπω σε διάφορους λογαριασμούς που εγώ ακολουθώ και πραγματικά έχω μπει στη διαδικασία και να τα αγοράσω και να το ψάξω μετά περισσότερο. Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Πάμε να συνεχίσουμε και τώρα έτσι φτάνουμε προς το κλείσιμο όσον αφορά τα νούμερα. Οι χρήστες του Instagram περνούν σχεδόν 1 ώρα την ημέρα μπροστά από την εφαρμογή. 1 ώρα που παρακολουθεί ο κόσμος τους άλλους ανθρώπους που ανεβάζουν τις ιστορίες τους ή και γενικά τη ροή ή τους λογαριασμούς. Το 27% των εφήβων θεωρεί ότι το Instagram είναι η πιο σημαντική κοινωνική πλατφόρμα. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτά τα παιδιά, αυτοί οι έφηβοι, είναι το μέλλον. Τα επόμενα 2-3-5 χρόνια θα είναι από αυτές τις γενιές που τώρα μεγαλώνουν και ζουν μέσα από αυτά. Τώρα, πάμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα. Και όπως σας είπα και πριν, κάποιες λέξεις τις έχω στα αγγλικά, γιατί μπορεί να τα αντιλαμβάνεστε έτσι με διάφορους όρους πιο διαφορετικά, τα έχω βάλει και στα ελληνικά. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτή τη διαφάνεια, γιατί είναι όλη η βάση πάνω στην οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια και μέχρι τώρα που έχουμε πει. Και θέλω να τονίσω ότι στην ουσία η αξία και η, πώς να το πω τώρα, η αξία, τέλος πάντων, ο τρόπος που λειτουργούν τα stories έχουν να κάνουν με το visibility. Δηλαδή, όταν κάποιος παράγει περιεχόμενο, υπάρχουν κάποιοι τρόποι και να αυξήσει τους ανθρώπους και τους θεατές που θα παρακολουθούν τις ιστορίες, με σκοπό βέβαια να περάσει όλο αυτό στο επόμενο βήμα που λέγεται διάδραση. Και αυτό το πετυχαίνουμε με συγκεκριμένους τρόπους. Και αυτή η διάδραση, σαν τρίτο βήμα, θα φέρει τις πωλήσεις. Γι' αυτό και έχω βάλει εδώ η διαδρομή του πελάτη σε εισαγωγικά. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινάει και παρακολουθεί έναν λογαριασμό, τις ιστορίες ενός λογαριασμού, και μετά μπαίνει στη διάδραση και αρχίζει και υπάρχει επικοινωνία, έρχεται μετά το κομμάτι των πωλήσεων. Άρα, όσο περισσότερους θεατές έχουμε, τόσο περισσότερο αυξάνουμε και τη διάδραση και μετά τις πωλήσεις μέσα από αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε από το Instagram από το σπίτι, το οποίο έτσι και σαν όρος είναι μόδα και είναι πάρα πολύ ωραίο το work from home with Instagram, γιατί είναι κάτι που γίνεται και το βιώνουμε και το βλέπουμε και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επειδή μιλήσαμε αρκετά για τη διάδραση, θέλω έτσι να δούμε κάποια παραδείγματα πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει αυτή τη σχέση που δημιουργεί εσωτερικά με τους ανθρώπους που τον παρακολουθούν και γίνονται στην ουσία μετά, ενισχύονται οι σχέσεις μέσα από αυτό. Και το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν δημιουργεί μια ιστορία είναι στην ουσία να αξιοποιήσει όλα τα έτοιμα αυτοκόλλητα που έχει το Instagram και τα προσφέρει για να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς στα stories μας. Οπότε, θα τα αναφέρω έτσι, εδώ λίγο προφορικά, αλλά στις επόμενες διαφάνειες έχω βάλει και παραδείγματα τα οποία θα τα εξηγήσουμε πιο
ιδιαίτερα και λεπτομερώς, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε και κάποιες ιδέες. Αλλά εσείς κρατήστε το αυτό, ότι στην ουσία όταν παράγουμε ένα περιεχόμενο και ανεβάζουμε stories, ο στόχος είναι όσο μπορούμε να αυξάνουμε τη διάδραση μέσα από τα αυτοκόλλητα, όπως είναι αυτό που λέει location, και μπορούμε να δηλώνουμε την περιοχή που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, για παράδειγμα που κάνουμε το story. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκόλλητο του mention. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναφέρουμε το όνομα ενός προφίλ, ενός άλλου λογαριασμού στην ιστορία μας. Και θα σας πω πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό μετά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκόλλητο του hashtag, το αυτοκόλλητο που δημιουργούμε δημοσκοπήσεις και μας βοηθάει να παίρνουμε το feedback από διάφορα πράγματα που θέλουμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους. Το questions, αυτοκόλλητο που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις στο κοινό. Και αυτό το αυτοκόλλητο είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το δούμε στη συνέχεια. Το quiz που βλέπουμε εδώ κάτω αριστερά και το countdown, αυτό εδώ, το οποίο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν θέλουμε, το βάζουμε για ένα προϊόν που έχει κάποια συγκεκριμένη μηνία και ώρα που τελειώνει μια προσφορά, είτε για κάποιο event, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Όλα αυτά, λοιπόν, εφόσον τα χρησιμοποιούμε συστηματικά, προσωπικά τα χρησιμοποιώ συστηματικά, σίγουρα όχι καθημερινά, αλλά συστηματικά, μας βοηθούν να ξεκινήσουμε αυτές τις συζητήσεις που θα μας φέρουν τη διάδραση, inbox, στα μηνύματα, να χτίσουμε τη σχέση με αυτούς τους ανθρώπους ή να την ενισχύουμε εν καιρό. Και αυτό θα μας βοηθήσει να χτίσουμε και την εμπιστοσύνη και μετά θα φέρει τις πιθανές συνεργασίες. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχω βάλει εδώ πρώτο-πρώτο. Χρησιμοποιώ το αυτοκόλλητο με το location που είδαμε πιο πριν. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αν πούμε για παράδειγμα ότι ανεβάζουμε μια φωτογραφία από τις αναμνήσεις που μας προτείνει το Instagram, για παράδειγμα από τις διακοπές μας πέρυσι το καλοκαίρι. Αν θέλω, μπορώ να το επιλέξω αυτό το αυτοκόλλητο και πάνω-πάνω βγάζει τις επιλογές. Για παράδειγμα, αν εγώ τώρα ανεβάσω μια φωτογραφία από τις διακοπές το καλοκαίρι που ήμουν στην Κεφαλονιά, θα βάλω το αυτοκόλλητο ότι ήμουν στην Κεφαλονιά. Και όντως μου συνέβη αυτό. Τις μέρες που ήμουν εκεί και έβαζα αυτό το αυτοκόλλητο, πάρα πολλοί κόσμος έβλεπε αυτά τα stories, κόσμος που ήταν σε εκείνη την περιοχή. Γιατί στην ουσία ο αλγόριθμος του Facebook τι κάνει? Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που φανερώνει προς τα πάνω στη ροή και μας προτείνει σε ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή που έχουμε δηλώσει. Αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί αυξάνει πολύ τις πιθανότητες να επισκεφτεί κάποιος το προφίλ μας, να μας κάνει follow και φυσικά να αυξήσουμε και τους θεατές μας. Οπότε εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ καθημερινά. Χρησιμοποιώ το αυτοκόλλητο mention. Εδώ τι μπορώ να κάνω? Αν έχω βάλει μια φωτογραφία ή έχω κάνει ένα post, post εννοώ μέσα στο story, έτσι, που μπορεί να είμαι με κάποιον άλλον μαζί, ή αν έχω κάνει κοινοποίηση από κάποιο blog, από κάποιο άρθρο ενός άλλου ανθρώπου και αναφέρω το όνομα αυτού του ανθρώπου στο story, αυξάνω πολύ τις πιθανότητες ο άνθρωπος που αναφέρω να, επειδή πηγαίνει ενημέρωση ούτως ή άλλως ότι έχει αναφερθεί το όνομά του, να κάνει repost, να αναφέρει δηλαδή και εκείνος το όνομά μου στη δική του ιστορία και αυτόματα αυτό σημαίνει ότι το δικό του κοινό θα δει το δικό μου όνομα, πιθανόν να επισκεφτεί το προφίλ. Και έτσι μας δίνει μια τεράστια δυναμική να αυξήσουμε περισσότερο τη διάδραση. Αξιοποιώ το αυτοκόλλητο hashtag. Τι σημαίνει αυτό? Ανάλογα με το θέμα που έχουμε κάνει story, πρέπει να είναι σχετικό δηλαδή, στους ανθρώπους που αναζητούν κάτι αντίστοιχο στην αναζήτηση, εκεί στο φακό που έχει το Instagram, ανεβάζει ο αλγόριθμος πάλι του Instagram, ανεβάζει το ενδιαφέρον και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούμε σε αυτή στη ροή στην ουσία. Πρακτικά, αν εγώ βγάλω μια φωτογραφία με ένα ρόφημα body mission, το οποίο είναι σχετικό κάποιο hashtag που πιθανόν να είναι diet ή healthy ή δίαιτα στα ελληνικά και το βάλω εκεί, κάποιος που θα αναζητήσει τη λέξη αυτή κλειδί, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστώ εγώ μπροστά του και να πατήσει επάνω και άρα να γίνει όλο αυτό που θέλουμε, έτσι, να εμφανιστούμε σε περισσότερους ανθρώπους. Τώρα, όποιος χρησιμοποιεί το αυτοκόλλητο με το question και κάνει διάφορες ερωτήσεις, έτσι ένα tip από μένα, αν μπορώ να δώσω, είναι σημαντικό αυτές οι ερωτήσεις που βάζουμε να είναι απλές, να μπορεί κάποιος δηλαδή να απαντήσει με μία πρόταση, με μία φράση, γιατί είναι πιο εύκολο να μπει στη διαδικασία να πατήσει επάνω και να γράψει κάτι, αν δεν είναι πολύπλοκο αυτό που ζητάμε.
Για όσους απαντούν στις ερωτήσεις μας, συχνά εγώ το κάνω, είναι καλό να τις κοινοποιούμε, φυσικά χωρίς να φαίνεται το όνομά τους, γιατί μπορεί να μην θέλουν, μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να βάλουμε έτσι ένα μαρκαδωράκι να μην φαίνονται ποιοι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και αισθάνονται και εκείνοι σημαντικοί, γιατί το βλέπουν μετά ότι έχουμε έτσι, δώσει αξία σε αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε κοινοποιήσει τις απαντήσεις τους. Από κάτω μπορούμε να απαντάμε κι εμείς πάνω σε αυτό που έχουμε ζητήσει, ανάλογα με το πώς είναι δομημένο αυτό το question. Και προσωπικά κάνω πολύ συχνά poll. Τι είναι το poll? Είναι μια δημοσκόπηση που έχω βάλει παραδείγματα πιο κάτω, θα τα δούμε. Οπότε, αν έχετε τώρα απορίες που τα βλέπετε αυτά έτσι λίγο κωδικοποιημένα, είμαι σίγουρη ότι θα σας λυθούν στις επόμενες διαφάνειες. Εγώ κάνω συχνά poll γιατί παίρνω το feedback, δημοσκόπηση δηλαδή, που ρωτάμε τη γνώμη για κάτι που θέλουμε για το κοινό μας και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε και για εκείνους πράγματα, να τους γνωρίζουμε καλύτερα. Όλα αυτά δεν τα κάνουμε τυχαία, τα κάνουμε γιατί μπαίνουμε μετά έτσι σε μια διαδικασία να δημιουργούμε συζητήσεις και να ανοίγουμε διαλόγους με αυτούς τους ανθρώπους που απαντούν στα story μας, έτσι. Δεν το κάνουμε για να το κάνουμε, αυτό θέλω να πω. Και φυσικά το αυτοκόλλητο του το quiz, αυτό που βλέπαμε πριν, που δίνει κάποιες επιλογές και με την ίδια λογική χρησιμοποιείται όπως τα προηγούμενα. Τώρα, όλο το μυστικό βρίσκεται στο τελευταίο, σε αυτό που λέω εδώ, απαντώ σε όλους και ξεκινάω συζητήσεις inbox. Σε όσους έχουν απαντήσει, σε όσους έχουν αντιδράσει, σε όσους μας έχουν δείξει και με κάποιο τρόπο έχουν συμμετάσχει σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει, είναι σημαντικό να μπαίνουμε στη διαδικασία να απαντήσουμε και να κάνουμε μετά το επόμενο βήμα. Έχω βάλει εδώ κάποια παραδείγματα, να τα δούμε έτσι λίγο ξεχωριστά το καθένα. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει, για παράδειγμα, ένα story, έτσι, από αύριο το πρωί. Μπορεί να βγάλει φωτογραφία το πρωινό του, να προσθέσει ένα αυτοκόλλητο. Έτσι, μερικές ιδέες τώρα δίνουμε σε όσους είστε στο ξεκίνημά σας και θέλετε να το δοκιμάσετε αυτό, να δείτε σιγά-σιγά τη διάδραση των ανθρώπων που σας παρακολουθούν. Και μπορείτε να βάλετε ένα αυτοκόλλητο και να ρωτάτε τι σας αρέσει να τρώτε για πρωινό. Κάποιοι θα απαντήσουν, σίγουρα όχι όλοι. Μία άλλη εκδοχή είναι, εφόσον θέλετε έτσι να πάρετε ένα feedback σε σχέση με προϊόντα ομορφιάς ή θέλετε να ξεκινήσετε έτσι μία διάδραση για να μάθετε αν το κοινό σας τους αρέσουν οι θεραπείες ομορφιάς, μπορείτε να βγάλετε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Αυτό είναι ωραίο πάντα να φαινόμαστε εμείς και όχι να βάζουμε κάποιον άλλον έτσι, ή να βρίσκουμε φωτογραφίες από το ίντερνετ. Είναι σημαντικό να μας βλέπουν, να μας νιώθουν, να μας αισθάνονται, να μας ακούν. Και όλο αυτό να είναι έτσι αυθόρμητο. Και ένα άλλο αυτοκόλλητο μπορούμε να βάλουμε και μια ερώτηση που μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό που σίγουρα πιάνει στις μέρες μας, ειδικά λόγω του κορονοϊού, είναι το πού θα θέλατε να ταξιδέψετε τώρα. Οι περισσότεροι θέλουμε να φύγουμε, να ταξιδέψουμε ή μας έχουν λείψει τα ταξίδια. Οπότε είναι ένα αυτοκόλλητο που φέρνει πολύ μεγάλη διάδραση. Αν βάλετε έτσι ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, ό,τι και να βάλετε, σίγουρα θα απαντήσουν. Είναι πολύ ωραίο. Χρησιμοποιήστε το. Και πάμε να δούμε τώρα πρακτικά πώς μπορούμε να φτιάξουμε stories με σκοπό να προωθήσουμε ένα προϊόν. Να πάμε έτσι λίγο τώρα πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, βήμα-βήμα. Τι κάνουμε όταν δεν είμαστε online και θέλουμε να προωθήσουμε ή να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο μας προϊόν offline? Επιλέγουμε ποιο είναι το αγαπημένο μας, έτσι δεν είναι? Θα δείτε ότι σε όλα αυτά τα βήματα τώρα που θα ανοίγω σιγά-σιγά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τον τρόπο που λειτουργούμε offline. Απλά είναι η διαδικασία που είναι διαφορετική, αλλά η βάση και τα σημεία είναι κοινά, είναι ίδια. Οπότε, επιλέγουμε το αγαπημένο μας προϊόν. Σίγουρα μπορεί να είναι ένα σύστημα προϊόντων. Σίγουρα μπορεί κάποιος τώρα να σκέφτεται ότι έχω πάρα πολλά προϊόντα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να διαλέξω και μπορώ να τα βγάζω όλα. Καλό είναι και αυτό, αλλά εγώ πάντα προτείνω να επιλέγετε έτσι ένα συγκεκριμένο προϊόν που είστε πολύ ενθουσιασμένοι, που μπορείτε να μοιραστείτε τη χαρά σας, τα συναισθήματά σας και μπορεί κάποιος να το κάνει και σαν project. Για παράδειγμα, αυτό το μήνα να τρέξει το πρόγραμμα του Body Mission και
τα story να αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί μετά τον επόμενο μήνα να εστιάσει πιο πολύ στις θεραπείες ομορφιάς ή τον προηγούμενο μήνα που ήταν και ο Δεκέμβριος μήνας να είχε τέτοια θεματολογία. Καλό είναι να υπάρχει μια ταύτιση και κατά διαστήματα να μην υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη εναλλαγή στα προϊόντα, αλλά να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και να αλλάζει ανάλογα με το πότε εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται να γίνει. Οπότε, εφόσον έχουμε επιλέξει το αγαπημένο μας προϊόν, είναι σημαντικό να μάθουμε τα πάντα για αυτόν, γι' αυτό, για το προϊόν. Γιατί μπορεί να μας γίνουν ερωτήσεις. Μπορεί να χρειάζεται να απαντήσουμε σε κάτι που θα μας ζητηθεί. Επίσης, αν ξέρουμε αρκετά πράγματα, έχουμε πολύ υλικό να αξιοποιήσουμε. Έχουμε δηλαδή γνώσεις και μπορούμε να δημιουργούμε περιεχόμενο ανάλογα με αυτό που θέλουμε να περάσουμε σε κάποιον που το βλέπει, σαν μήνυμα, έτσι. Μέσα από τα stories μπορούμε να μοιραστούμε διάφορα tip και συμβουλές που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν. Όλα αυτά αρχίζουν και κάνουν τα stories μετά πιο ξεχωριστά, πιο ιδιαίτερα, πιο ενδιαφέροντα και είναι σημαντικό γιατί αρχίζονται και γίνονται χρήσιμα. Η λέξη χρήσιμα είναι σημαντική για όλα τα stories και γενικά για την παρουσία μας στο διαδίκτυο, γιατί όσο πιο χρήσιμες συμβουλές μοιραζόμαστε με κάποιους, τόσο πιο πολύ και εκείνοι μπορεί να τα μοιράζονται με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους δικούς τους φίλους. Άρα, να τους δίνετε ευκαιρία και να επισκέφτονται και εκείνοι το προφίλ μας. Μπορούμε και χρειάζεται να ξέρουμε πού βοηθάει το προϊόν που έχουμε επιλέξει, έτσι, ποια λύση δίνει, ποια ανάγκη καλύπτει. Να μοιραζόμαστε μέσα από τα stories μας τα ωφέλη και τα συναισθήματα. Μπορούμε να το κάνουμε μέσα από ένα βίντεο μικρό και να μοιραζόμαστε τη χαρά μας. Τι έχουμε δει σαν αποτέλεσμα, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν. Πώς μας έχει κάνει να αισθανθούμε. Τι θέλω να πω. Όχι, θα το πω παρακάτω, νομίζω περισσότερο. Μπορούμε να καταγράψουμε τα πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματα που εμείς έχουμε δει, είτε από προσωπική χρήση, είτε από ανθρώπους που το έχουν δοκιμάσει και μας έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες που καλό θα ήταν να μοιραστούμε και εμείς με τη σειρά μας. Και είναι καλό επίσης μέσα από τα stories να απαντάω σε συχνές ερωτήσεις γύρω από το συγκεκριμένο προϊόν ή από ένα σύστημα προϊόντων ανάλογα με το τι έχουμε επιλέξει να προμοτάρουμε. Τώρα, αυτό το 8 είναι πάρα πολύ σημαντικό να μοιράζομαι testimonials, εμπειρίες δηλαδή πελατών οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τα συγκεκριμένα και υπάρχει ας πούμε η δυνατότητα είτε εκείνοι να κάνουν, αν είναι στα social media, να κάνουν ένα post και εμείς να κάνουμε repost, δηλαδή να το αναφέρουν εκείνοι στην ιστορία τους και εμείς να κάνουμε share, κοινοποίηση στη δική μας ιστορία. Αυτό έχει τεράστια δύναμη και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αξιοποιήσει, ας το κάνει, ας δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό, να κάνουν ένα βίντεο ή οτιδήποτε, θα βοηθήσει πάρα πολύ και δίνει τεράστια αξία και διαφορετική δύναμη. Θυμάμαι τώρα μια εμπειρία και θα το μοιραστώ τώρα μαζί σας. Μπορεί να είναι και μέσα τώρα η κοπέλα η Αλεξάνδρα, η οποία έχει και κωδικό. Συνεργάτηδα είναι, η οποία είναι ενθουσιασμένη με το Vita Active. Και κάποια στιγμή το καλοκαίρι εδώ που μιλούσαμε στο σπίτι, που ήμασταν μαζί, της λέω, ρε εσύ Αλεξάνδρα, έλα να κάνουμε ένα βίντεο μαζί για να το ανεβάσω στα stories, έτσι να πεις στους φίλους μου πόσο ενθουσιασμένη είσαι και τι αποτελέσματα έχεις δει από το Vita Active. Και παιδιά, η Αλεξάνδρα μοιράστηκε τόσο πολύ έντονα τη χαρά της, που πραγματικά αυτό το story τα άσπασε στην κυριολεξία. Με ρώτησε πάρα πολλοί κόσμος μετά για αυτό το προϊόν και είναι έτσι η χαρά αυτή που εισπράττει κάποιος όταν βλέπει ανθρώπους και χαμόγελο και αυθορμητισμό και αυθεντικότητα, έτσι. Είναι αλλιώς να κρατήσει κάποιος ένα προϊόν και να βγει έτσι και είναι αλλιώς να μιλήσει και να πει και να μοιραστεί όντως τα αποτελέσματα. Το ιδανικό είναι αν μπορώ να χρησιμοποιώ εγώ το προϊόν, να το δείχνω δηλαδή επάνω μου. Αν είναι μια συσκευή Chatcard, να δείχνω πώς τη χρησιμοποιώ ή αν είναι κάτι πόσιμο, να βλέπει κάποιος ότι το πίνω, το χρησιμοποιώ εγώ ίδια. Και πού μπορεί κάποιος να κάνει giveaway. Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση, αλλά είναι ένα από τα κομμάτια που έχει και αυτό ενδιαφέρον, ειδικά για τα προϊόντα. Τώρα, εδώ έχω βάλει κάποια παραδείγματα από στελέχη και συνεργάτες που κάνουν πολύ πετυχημένα stories. Ελπίζω τώρα να τα βλέπετε καλά.
Εδώ θα ξεκινήσω δεξιά με αυτό το βίντεο που το έκλεψα από την Ελίτα Τυμποζίδου. Φυσικά τη ρώτησα για να το βάλω εδώ, η οποία κάνει πολύ πετυχημένο αυτό το κομμάτι με τα stories. Το συγκεκριμένο είναι post, όμως θα μπορούσε εύκολα να είναι stories και δείχνει story και δείχνει μέσα σε 14 δευτερόλεπτα το ρόφημα του Figu Active. Θα πατήσω τώρα πάνω εδώ και θα αρχίσει να παίζει λίγο η μουσική. Θα δείτε πώς το κάνει και δείχνει πάρα πολύ πετυχημένα το περιεχόμενο μέσα αυτού του ροφήματος, του αδυνατίσματος. Πώς μετά το πίνει με μουσική, δεν μιλάει, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μεταφέρει τα συναισθήματα ακριβώς χωρίς να μιλάει και θα πατήσω τώρα και ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς. Η μουσική μπορεί να μην την ακούτε, γιατί ακούγεται στα ακουστικά μου, αλλά κοιτάξτε λίγο με πόσο όμορφο τρόπο δείχνει. Τον ενθουσιασμό και τη χαρά της. Οχ. Αμάν, okay. Ωραία. Νομίζω ότι τη μουσική δεν την ακούσατε, αλλά ελπίζω έτσι να πήρατε το συνέστημα της Ελίνας. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, γι' αυτό το έβαλα εδώ. Και Ελίνα, θέλω να σου πω ότι το είδα αρκετές φορές, γιατί μου άρεσε πολύ αυτή η χαρά και ο ενθουσιασμός που έβγαζες μέσα από αυτό. Τι άλλο έχω βάλει εδώ? Έχω βάλει εδώ αριστερά ένα story που είδα από τη Λίτσα την Κεσίδου. Να πω ότι τυχαία έχω πάρει τα stories αυτά. Ξέρω ότι όλοι κάνουμε καταπληκτικά και δουλειά που είμαστε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Απλά έτυχε και έπεσα πάνω τους και τα έβαλα εδώ γιατί μου άρεσαν. Εδώ λοιπόν η Λίζα, δεν φαίνεται καλά, θα σας το περιγράψω έτσι λίγο εδώ. Έχει πάρει ένα μπολ και δείχνει μία συνταγή πώς φτιάχνει το Crunchy Cranberry. Είναι πάλι από τη σειρά δυνατίσματος του Body Mission και το περιγράφει ακριβώς την ώρα που βάζει μέσα το Crunchy στο γιαούρτι, τι ωραία γεύση έχει. Έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που λέμε πριν. Και τη ζήτησα έτσι να μου στείλει ένα σχόλιο που της είχε κάνει εδώ μια φίλη που απάντησε. Ζήλεψα βρεσί, με έκανες και σηκώθηκα, θα κάνω και εγώ τώρα. Αυτή είναι η δύναμη των stories, αυτή είναι η δύναμη ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τους άλλους και να νιώθουν πολύ οικεία, αλλά και να τους παρασύρουμε σε αυτό το κομμάτι. Και ένα δεύτερο εδώ testimonial απάντηση που έδωσε μια άλλη μάλλον συνεργάτηδα, και γράφει, δοκιμάσαμε τη μηχανή Childcard 1, εγώ και η μαμά μου, χαμογελάσαμε σαν τις χαζές από τον ενθουσιασμό, είναι απίστευτο, είχες δίκιο πως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, έχω πάθει πλάκα. Και νομίζω ότι αυτό το έκανε repost η Λίζα και πολύ καλά έκανε βέβαια, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, έτσι να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις απαντήσεις και το testimonial και τις εμπειρίες από ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει ένα προϊόν. Τα έβαλα αυτά εδώ, έχω και άλλα στη συνέχεια για να δούμε έτσι λίγο πρακτικά πώς μπορεί όλο αυτό που λέμε να λειτουργήσει. Και έχω βάλει επίσης δύο stories εδώ. Αριστερά είναι του Γιώργου του Πατσαλή που έχει κάνει ένα πολύ πετυχημένο repost προφανώς από μία φίλη που παρέλαβε αυτά δύο προϊόντα. Εκείνη το ανέβασε σαν story στο δικό της προφίλ αναφέροντας το όνομα του Γιώργου. Προφανώς ενισχύει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό που λέγαμε πριν της διάδρασης, γιατί το κοινό αυτής της κοπέλας σίγουρα μπήκε και στο προφίλ, κάποιοι μπήκαν στο προφίλ του Γιώργου, οπότε αυτό βοηθάει και τους δύο λογαριασμούς. Και ο Γιώργος το έκανε repost. Και εδώ δεξιά βλέπουμε το Μανώλη, το Λαμνάτο από τη Σάμο, αγαπημένη μας Σάμος, ο οποίος έχει βάλει μια φωτογραφία που κρατάει το 5-in-1 men shot. Γράφει εδώ κάποιες λειτουργίες, κάποια συστατικά και αποτελέσματα που δίνει αυτό το προϊόν και έχει βάλει ένα πολύ πετυχημένο poll γράφοντας ενθουσιασμένος, το έχετε δοκιμάσει. Οπότε εδώ δημιουργούμε αυτή τη διάδραση που θέλουμε μετά. Τι άλλο έχω βάλει? Έχω βάλει επίσης ένα δικό μου story από τη συσκευή Childcard που χρησιμοποίησα σε γρήγορη κίνηση στα stories μου με 12 ανθρώπους να θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτή τη συσκευή. Και εδώ πήρε ένα screenshot από το καταπληκτικό webinar που είχε κάνει η Παρασκευή Κατσανάκη, η αρχηγός μας, σχετικά με τα serum. Θυμάστε, είχε γίνει το Δεκέμβριο αυτό, οπότε πήρε ένα screenshot που γράφει τα χαρακτηριστικά αυτού του ορού και έβαλε εδώ μια δημοσκόπηση, αν θέλει κάποιος περισσότερες πληροφορίες, έχοντας δώσει εδώ ήδη εδώ πέρα από το screenshot κάποιες βασικές. Οπότε, τι άλλο έχω βάλει? Έχω βάλει ένα quiz σχετικά με τις μάσκες ομορφιάς. Περισσότερο τα βάζω αυτά για να δείτε πώς μπορείτε να πάρετε ιδέες, αν θέλετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Και σε αυτό το σημείο έχω πάλι επίσης βάλει κάτι από τη Λίζα την Κεσίδου. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο background. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο. Και ρωτάει εδώ το κοινό της αν θα
αν θέλουν να δουν τις τελευταίες εκπτώσεις στα προϊόντα limited edition. Ναι, θέλω, στείλε το link. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ μόνο ναι είναι η απάντηση και πολύ εύκολα μετά πάμε inbox και κάνουμε όλη την επικοινωνία. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα από τα stories είναι να δείχνει την προσωπική χρήση που κάνει ο ίδιος, όπως είπαμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω επιλέξει να βάλω τη Βασιλική εδώ που δείχνει ότι χρησιμοποιεί τα ωμέγα 3. Το συγκεκριμένο το έχει κάνει post τη Βασιλική, αλλά εύκολα θα μπορούσε να είναι και stories και δείχνει ακριβώς εδώ με μια πολύ ωραία έτσι, δομή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και για ποιο λόγο το χρησιμοποιεί εκείνη. Τι άλλο έχω βάλει? Α, έχω βάλει κάτι εδώ, το οποίο έχει να κάνει με δημοσκόπηση. Είναι μια δική μου ιστορία που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και την έχω βάλει για συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να σας μεταφέρω κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να σας συμβούν πολύ ωραίες ιστορίες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οπότε πάμε λίγο έτσι να το δούμε μαζί. Την προηγούμενη εβδομάδα έβαλα μια δημοσκόπηση για κάτι άσχετο. Αυτό βλέπετε εδώ είναι δύο γυαλιά, γιατί όντως είμαι σε μια αναζήτηση γυαλιών για την προστασία από το μπλε φως των ηλεκτρονικών συσκευών. Το γράφω και εδώ πάνω. Οπότε δεν έχει να κάνει με κάποιο προϊόν, ούτε με τη δουλειά, ούτε με τίποτα. Έτσι, είναι μια δημοσκόπηση άσχετη. Και έχω βάλει δύο τύπους γυαλιών. Τι γίνεται τώρα? Μπήκαν στη διαδικασία αρκετοί άνθρωποι να απαντήσουν και να δώσουν τη γνώμη τους πάνω σε αυτό, γιατί όπως είπαμε, ο κόσμος θέλει να δίνει τη γνώμη του και εμείς το κάνουμε αυτό σε άλλα stories και υπάρχει αυτή η ωραία αλληλεπίδραση. Αλλά πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται ένα απλό story και πώς μπορεί να καταλήξει. Αυτό θέλω έτσι να το δούμε. Στη διάρκεια των 24 ώρων, το συγκεκριμένο story το είδαν 545 άτομα, εκ των οποίων στο σύνολο 152 μπήκαν στη διαδικασία να πατήσουν ένα από τα δύο κουμπιά, δηλαδή ή το πάνω ή το κάτω εδώ που αναφέρομαι στα γυαλιά, για τη γνώμη τους τι να προτιμήσω, έτσι. Τώρα, επειδή αρκετές φορές μέχρι τώρα έχω πει ότι είναι σημαντικό να μπαίνουμε inbox και να απαντάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι δεδομένο ότι αν κάποιος θέλει να κάνει αυτή τη διάδραση και να πετύχει αυτή τη σχέση που θέλει να χτίσει με τους ανθρώπους, να απαντήσει σε όλους αυτούς, ακόμα και, πώς να το πω τώρα, ακόμα και με ένα μήνυμα απλό, αλλά παραμένει προσωπικό. Οπότε, τι έκανα εγώ? Μπήκα στον καθένα προσωπικά, λίγο πριν λήξει το story, και απάντησα σε όλους με το όνομά τους, με τον καθένα, και τους είπα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δείξω στην επόμενη διαφάνεια. Οχ, κόλλησε. Okay. Ωραία, νομίζω ξεκόλλησε. Οπότε, όταν κάνουμε ένα poll, μετά, μια δημοσκόπηση, μια ερώτηση, οτιδήποτε και να κάνουμε, μετά απαντάμε σε όλους. Γιατί αν δεν απαντήσουμε, είναι πιθανόν στο επόμενο story, στην επόμενη διάδραση, να μην συμμετάσχουν ή γιατί μπορεί να μην θεωρήσουν ότι το είδαμε εμείς. Και γενικά αυξάνουμε πολύ την πιθανότητα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όταν συμμετέχουμε και εμείς ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί γι' αυτό το κάνουμε, έτσι. Οπότε, απάντησα σε καθένα ξεχωριστά, αλλάζοντας το όνομα, εννοείται, αλλά σε όλους είπα ευχαριστώ πολύ για τη γνώμη σου. Και εγώ τα πάνω είχα στο μυαλό μου στην αρχή. Όντως είχα τα πάνω και από ό,τι βλέπω όμως κερδίζει το κάτω. Εντάξει, είναι ένα μήνυμα το οποίο όμως είναι σημαντικό να το πάρει κάποιος που συμμετείχε σε μια, σε μια δημοσκόπηση, έτσι. Γιατί εφόσον ζητάμε τη γνώμη του, καλό είναι μετά να ενισχύουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει και να το συνεχίζουμε. Άλλωστε, γι' αυτό κάνουμε και όλη αυτή τη διαδικασία. Και έτσι λοιπόν κάπως ξεκινάει ένας διάλογος inbox. Τώρα, μέσα σε αυτές τις απαντήσεις δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες κατέληξαν σε αρκετά θετικά αποτελέσματα. Έχω επιλέξει μία όμως, γιατί στην ουσία θέλω να σας δείξω έτσι κάποια πράγματα. Η κοπέλα αυτή μου απάντησε και μου λέει: καλησπέρα, ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε σχέση με γυαλιά? Ευχαριστώ. Της απαντάω κι εγώ λοιπόν: γεια σου Έρη, όχι καμία σχέση, απλά επειδή περνάω αρκετές ώρες μπροστά στο λάπτοπ λόγω της δουλειάς, νομίζω ότι είναι αναγκαία πια. Με τι ασχολείσαι, τη ρώτησα εγώ, γιατί υπάρχει έτσι μια οικειότητα μέσα στα stories. Εγώ είμαι οπτικός. Απλώς ρώτησα μήπως κάνετε προώθηση γυαλιών, γιατί ήθελα να μάθω τον τρόπο να προωθήσω κι εγώ. Ευχαριστώ. Μετά, εντάξει, τη είπα και εγώ, αν είστε κοντά στο Γέρακα, μπορώ να δοκιμάσω για να μην τα παραγγέλνω από το ίντερνετ. Μου είπε ότι ότι είναι το κατάστημα στην Ομόνοια. Τη είπα μετά ότι είναι λίγο δύσκολο. Βλέπετε, ξεκίνησε μια συζήτηση με την κοπέλα αυτή, δεν γνωριζόμασταν και έκανε follow 11 Ιανουαρίου. Στην ουσία, δηλαδή, πολύ λίγο είναι κοντά μου, έτσι, ενώ σαν επισκέπτης στο προφίλ.
Της λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθω στο κέντρο. Τη ρωτάω όμως μετά αν είναι ευχαριστημένη από τη δουλειά. Γιατί μου είπε ότι δουλεύει σε ένα κατάστημα, έτσι. Μου λέει ότι δεν έχει e-shop. Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω, αλλά επειδή τα οικονομικά δεν είναι αυτά που θα ήθελα, ψάχνω κάποιο τρόπο να αυξήσω το εισόδημά μου μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι το καταπληκτικό που συμβαίνει inbox, γιατί με ανθρώπους που είναι στην ουσία άγνωστοι, υπάρχει ξαφνικά μια οικειότητα που εμείς με το σωστό τρόπο κάνοντας μια διερεύνηση και μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, αν είναι ανοιχτή σε επαγγελματικές προτάσεις, στην ουσία αυτό που του ρωτάω εγώ, κυρίως μέσα από το σπίτι μέσω ίντερνετ, πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε μια πρόταση συνεργασίας. Και της λέω ότι αν σου ακούγεται ενδιαφέρον, μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο αύριο να σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να μην γράφουμε εδώ. Τι ώρες μπορείτε? Εγώ απογεύματα, μου λέει. Της λέω, οκ, απόγευμα. Της στέλνω το τηλέφωνό μου. Πάντα στέλνω το δικό μου, γιατί μπορεί να μην θέλει κάποιος να γράψει εκείνη τη στιγμή το δικό του τηλέφωνο. Οκ, θα σας καλέσω αύριο το απόγευμα. Καλό βράδυ. Με αυτή την κοπέλα μιλήσαμε την επόμενη μέρα. Σχεδόν γίναμε φίλες, ήταν ένα καταπληκτικό κορίτσι και φυσικά την κάλεσα στο αυριανό Open που έχουμε, όλοι ξέρουμε, τα εβδομαδιαία που κάνουμε, της ανοιχτής παρουσίασης ιδέας. Γιατί το έβαλα εδώ? Το έβαλα γιατί ξεκίνησε από μια δημοσκόπηση που δεν είχε καμία σχέση με προϊόν, ούτε για τη δουλειά, ούτε τίποτα, έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι γενικά inbox γίνεται πάρα πολύ δουλειά και όλος ο στόχος είναι εμείς πάντα να ξεκινάμε τη διάδραση και εγώ πολλές φορές απαντάω πάντα με ερώτηση για να έχω την επόμενη απάντηση από τον άνθρωπο που είναι απέναντί μου, έτσι. Οπότε είναι μια ιστορία, ήθελα να σας την πω. Ο στόχος μέσα από αυτή τη διαδρομή είναι να κάνουμε την επικοινωνία πιο προσωπική και να καταλήξουμε είτε σε βίντεο call, έτσι μέσα από το Instagram, είτε μέσα σε ένα απλό τηλεφώνημα και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και το ίδιο συνέβη και χθες σε μια άλλη ιστορία, την οποία δεν θα σας την πω τώρα γιατί είναι λίγο μακροσκελής η συζήτηση, αλλά με το ίδιο σκεπτικό γνώρισα μια κοπέλα μέσα από το stories που απάντησε σε κάτι που δεν θυμάμαι, κάτι είχα ρωτήσει, και πολύ γρήγορα μέσα σε 20 λεπτά αισθάνθηκε τόσο οικειότητα που μου περιέγραψε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της και τους προβληματισμούς που είχε σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά. Και πάλι εγώ μετά τη ρώτησα, ξέρεις, μιας και γνωριστήκαμε, είσαι ανοιχτή να ακούσεις κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Επίσης, μιλήσαμε σήμερα στο τηλέφωνο και αύριο θα μπει και εκείνη στην παρουσίαση. Αυτή είναι η μαγεία των stories. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά, αυτό γίνεται inbox. Αλλά το να μπορεί να σε εμπιστεύεται κάποιος που δεν σε ξέρει και να νιώθει αυτή την οικειότητα είναι κάτι που τη δημιουργούμε εμείς μέσα από την σταθερότητα που μπορούμε να δείξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, θέλω να ανοίξει το μικρόφωνο, αν είναι εδώ κοντά μας η Λίζα Κεσίδου. Η Λίζα είναι έτσι, προς επιβεβαίωση αρχικός οργάνωσης, μένει στη Γερμανία, κάνει καταπληκτική δουλειά όσον αφορά τα stories και αυτό το κομμάτι το δουλεύει πάρα πολύ δυνατά και ξέρω ότι έχει πάρα πολλές ιστορίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ πετυχημένα έτσι, όλα αυτά που κάνει, μου αρέσουν και εμένα πολύ. Και αν είναι εδώ κοντά μας, τη ζήτησα σήμερα να μοιραστεί μία από τις ιστορίες που εκείνη θα διαλέξει από όλα όσα της έχουν συμβεί αυτά τα 2 χρόνια που και εκείνη κάνει δυνατά αυτό το κομμάτι. Λίζα, αν είσαι εδώ, μπορείς να ανοίξεις την κάμερά σου, να μοιραστείς με όλους όσους είναι σε αυτό το meeting την πιο δυνατή σου ιστορία. Λίζα, είσαι εδώ. Δεν σε βλέπω. Α, σε βλέπω. Μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Ναι, τώρα ναι. Καλώς την. Ναι, Έπρεπε να μου αφήσει να μου δώσει την άδεια. τόση ώρα λέω. Ναι, πατούσα, δεν μπορούσα. Έπρεπε να μου το επιτρέψει εσύ, μάλλον, γιατί μου έλεγε ότι πρέπει από σένα να γίνει. Anyway, καλησπέρα σε όλους. Γιάννα μου, καταπληκτική παρουσίαση. Πραγματικά, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ακούτε όλοι τη Πήραν να Λίζα, ακούγομαι είστε καλά, ακούγομαι εντάξει? καλά. Ναι, θέλω να σιγουρευτώ ότι σε ακούν όλοι. Ακούτε όλοι τη Λίζα? Ελπίζω να μην έχω θεματάκι. Ναι, Πιστεύω ότι αν είχαμε κάποιο θέμα θα το ξέραμε. Okay. Εγώ θέλω αρχικά να σου πω πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Πολύ ωραίο υλικό. Εντάξει, υπήρχαν κάποια πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Βασικά όλα μου άρεσαν, αλλά πολύ σημαντικά μηνύματα έδωσε σήμερα, Ιωάννα μου. Πραγματικά
Έχω κι άλλα, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Okay. Ξέρω ότι έχεις πολλές ιστορίες, πραγματικά, αλλά θέλω έτσι να μας πεις την πιο δυνατή, κάτι που θα δώσει έτσι και κίνητρο σε όσους ακούν, να ξεκινήσουν από αύριο να κάνουν και εκείνη τα δικά τους stories και να ανακαλύψουν όλη αυτή τη μαγεία που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Okay. Ναι, μου είχε ζητήσει να αναφέρω μια ιστορία έτσι δυνατή. Θα αναφέρω μία που πραγματικά δεν περιμένω ότι μπορώ να ζήσω κάτι τέτοιο μέσω των stories. Ήταν αρχές Νοεμβρίου. Είχα κάνει ένα story με τη ζυγαριά, με τα κιλά μου, δείχνοντας τα κιλά μου. Μετά από κάτι ώρες, παρέλαβα ένα μήνυμα από μία κοπέλα που ήθελε πάρα πολύ να χάσει κιλά. Δεν μπορούσε. Και τώρα, επειδή είχε κάποια θέματα και με την υγεία, είχε την απόφαση, έτσι όπως μου τα είπε κιόλας, να τα χάσει. Και βλέποντας, λέει, το story σου, βασικά αυτή με ακολουθούσε ένα μήνα. Αυτό να το τονίσω. Ένα μήνα με ακολουθούσε μετά από ένα giveaway. Και λέει, αισθάνθηκα ότι πρέπει να σου γράψω. Εγώ μέσα σε ένα μήνα είχα κάνει κι άλλα stories με shake, με τα προϊόντα διατροφής. Αλλά δεν έκανε την κίνηση, ίσως να μην νιώθει έτοιμη. Αυτό που είπες, δεν είναι σημαντικό να κάνουμε τα stories. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Το σημαντικό για μένα είναι το μετά. Δηλαδή, τι θα πούμε μετά στο inbox, έτσι. Το ότι έκανε την κίνηση και μου έγραψε αυτή πρώτη, εντάξει, αυτό είναι για μένα εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Εμπιστεύτηκε και μου έγραψε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορώ να μεταφέρω στα story με αυτό, δηλαδή να μου εμπιστεύει το άλλος να μου γράφει. Και ναι, πιάσαμε συζήτηση, εννοείται δεν γράφτηκε, δεν πήρε τα προϊόντα αμέσως. Ήθελε να είναι πιο σίγουρη, να τα μάθει. Την έφερα σε επικοινωνία και με τη Μόνικα, γιατί mm-hmm. ήθελα να πει παραπάνω περισσότερες πληροφορίες και η Μόνικα που έχει κάνει, που έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Ειδικά με το detox, είναι το πιμόνικα. Να σου πει ό,τι λεπτομέρεια θέλεις. Την έφερα σε επικοινωνία, έτσι όπως είπα και με τη Μόνικα. Παραπάνω εκεί ό,τι έκτισε. Ήταν πιο εύκολα, πιο... Δηλαδή είχαμε μετά σε καθημερινή βάση επικοινωνία. Παρόλο που δεν μου είπε, ας πούμε, απευθείας το ναι, θα θέλω τα προϊόντα και ξεκινάω. Μετά από ένα μήνα μου έγραψε ότι θέλει τα προϊόντα και θέλει να ξεκινήσει διατροφή. Σωστή διατροφή. Λίζα. Ναι, πες μου. Σε διακόψα. Όχι, όχι, εντάξει. Είπες μετά από ένα μήνα. Πόσα follow-up έκανες, πόσες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, επικοινωνίες έκανες μέσα σε αυτό τον ένα μήνα μέχρι να καταλήξει να αγοράσει τελικά? Ήταν αρκετές, βασικά ήθελα πιο, επειδή ένιωσα ότι και ψυχολογικά δεν ήταν καλά, ήθελα αυτό το κομμάτι να το σταθεροποιήσουμε λίγο, να το καλυτερέψουμε με λίγα λόγια και μετά. Αισθάνθηκα ότι βοήθησα έστω και λίγο και αυτό της άρεσε πιο πολύ. Της έστειλες κάποιο υλικό, κάποιο webinar που μπορεί να χρησιμοποιήσεις, να αξιοποιήσεις μάλλον σαν follow-up, κάποιο βίντεο από αυτά που έχουμε στο YouTube, ή ήσουν έτσι σε πιο προσωπική επικοινωνία? Απλά το λέω γιατί είναι κομμάτι. Ναι, αυτό που είπες, ήμουν πιο πολύ σε προσωπικό επίπεδο δίπλα της. Δηλαδή, όχι, δεν ήταν, ας πούμε, μέσω βίντεο, κάποιο workshop, όχι, όχι. Με την συγκεκριμένη, όχι. Ένιωσα ότι πρέπει να χτίσουμε, βασικά, να την κάνουν να αισθανθεί και με τα κιλά που έχει όμορφη. Γιατί, εντάξει, κι εγώ έχω φτάσει σε κάποια κιλά που δεν μου άρεζα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Ήθελα να αγαπήσω τον εαυτό της και να μετά να ξεκινήσουμε τη διατροφή. Τέλεια. Αυτό. Εντάξει, αισθάνθηκα ότι λίγο έστω την βοήθησα. Νομίζω είναι τώρα στην παρέα μας. Η κοπέλα γράφτηκε αρχής Δεκεμβρίου, πήρε όλα τα προϊόντα, έχασε τα κιλά. Συνεχίζει να τα χάνει κιόλας και από αυτό το μήνα ξεκίνησαμε και δουλειά. Πήρε την απόφαση μετά από κάποια κιλά που έχασε να κάνει και δουλειά. Να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα με αυτήν. Mm-hmm. Πολύ ωραία ιστορία και πολύ ωραία εξέλιξη, γιατί αυτό είναι το πιο καταπληκτικό, ότι είναι ανοιχτές μετά οι πόρτες για
οτιδήποτε έτσι χρειάζεται, οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει στο μέλλον και για τη δουλειά και οτιδήποτε. Τέλεια. Λίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχω και άλλα πραγματάκια έτσι να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να σας φαίνονται ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Κάποια έξτρα tips που έχω βάλει εδώ είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας ή μέρες, εσείς θα το ορίσετε αυτό, που θα βάζετε stories με προϊόντα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι καλό να υπάρχει μια εναλλαγή σε αυτό το κομμάτι και να μην είναι μόνο προϊόντα, έτσι, δεν το συζητώ. Οπότε μπορείτε να το οργανώσετε έτσι λίγο και να πείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάθε Παρασκευή ή κάθε Δευτέρα ή να δείτε τις ώρες που βρίσκεται ο περισσότερος κόσμος μέσα βάσει των ανθρώπων που σας ακολουθούν και να αναβάζετε σχετικά stories. Και επίσης μπορείτε να αξιοποιήσετε την δυνατότητα που δίνει το Instagram να δημιουργείτε highlights. Είναι αυτά που βρίσκονται πάνω-πάνω και στην ουσία ενώ το story παραμένει μόνο 24 ώρες και μετά εξαφανίζεται, μπορείτε μετά και υπάρχει επιλογή να το ψάξετε και λίγο περισσότερο για το πώς γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό να δημιουργήσετε στην ουσία βιβλιοθήκες, μια αρχαιοθήκη όπου επιλεκτικά κάποια stories που θέλετε να υπάρχουν μόνιμα, να τα βάζετε σε ειδικό σημείο και κατά διαστήματα να κατευθύνετε τους ανθρώπους που σας παρακολουθούν να επισκέπτονται τα συγκεκριμένα highlights. Έτσι, να μένει μόνιμα δηλαδή μέσα. Όπως είπαμε και πριν, το βάλα και εδώ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Είναι ωραίο να κάνουμε βίντεο τα οποία έχουν how to, πώς δηλαδή χρησιμοποιεί κάποιος το προϊόν και να μεταφέρουμε τα συναισθήματα. Γι' αυτό έχω βάλει εδώ την κοπέλα που διαφημίζει εδώ το bubble mask, τη μάσκα ξέρετε που αφρίζει. Οπότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι όποιος εισπράξει αυτό το συναίσθημα, σίγουρα θα θέλει και να το δοκιμάσει και ο ίδιος, έτσι. Τώρα, επίσης είναι σημαντικό να μοιράζομαι ένα γρήγορο tip για κάποιο προϊόν, να δείχνω δηλαδή τη χρησιμότητά του, το έχω βάλει και αυτό εδώ έτσι για υπενθύμηση, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο κόσμος, το είπα και λίγο στο ξεκίνημα, το λέω και τώρα πάλι, είναι σημαντικό να μας αισθάνεται, να μας ακούει, να μας εμπιστεύεται και να μοιραζόμαστε πάντα χαρούμενα μηνύματα με ωραία διάθεση και έτσι αυξάνουμε πάρα πολύ το κομμάτι της ταύτισης και της εμπιστοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι εύκολα μπορεί κάποιος να μας ανοιχτεί μέσα στα stories, ενώ εμείς δεν τον ξέρουμε καν. Εκείνος μας ξέρει, μας βλέπει. Και αυτό ισχύει. Και χρειάζεται να είμαστε σταθεροί. Επιπλέον ιδέες για stories, όχι μόνο για προϊόντα, αν κάποιος σκέφτεται δηλαδή τι να βάζω συνέχεια, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ένα αγαπημένο μας βιβλίο ή μια σελίδα από κάτι που διαβάζουμε και θα βρει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποιος που θα το διαβάζει ή και μέσα από αυτό, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Συχνά μου στέλνουν προσωπικά όταν ανεβάζω ένα βιβλίο ποιος είναι ο συγγραφέας ή ποιο βιβλίο είναι αυτό. Οπότε όλα αυτά μας δίνουν την επιλογή για τη σχέση που λέγαμε πριν inbox. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε κάτι που μας αρέσει από προφίλ κάποιου φίλου. Αυτό που λέγαμε πριν με το mention στην ουσία, με το να αναφέρουμε το όνομα ενός φίλου, ενός άλλου λογαριασμού στο προφίλ μας. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις αναμνήσεις που μας βγάζει το Instagram από παλαιότερα stories που έχουμε κάνει και να αξιοποιούμε και το αυτοκόλλητο με το location που λέγαμε επίσης πριν. Μπορούμε να μοιραζόμαστε βίντεο από κάποιο χόμπι που κάνουμε. Εγώ ακολουθώ λογαριασμούς που έχουν πολύ ωραία βιντεάκια και τα κλέβω πολλές φορές και τα βάζω γιατί μου αρέσει και χαίρομαι έτσι που υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και που οι άνθρωποι που παρακολουθούν δεν βλέπουν στατικά μόνο έτσι ένα πράγμα. Και έχει και πολύ ωραία συναισθήματα που αισθάνεται κάποιος βλέποντας έτσι, αυτά τα βίντεο. Κοινοποιούμε ιστορίες επιτυχίας της ομάδας μας. Πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε κάποιο βίντεο από το YouTube ή κάποιο podcast ή άρθρο από κάποιο blog με mention πάλι, με αναφορά του ονόματος του ανθρώπου που το έχει κάνει. Δημιουργώ challenge. Αυτό είναι ελεύθερο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Διάδραση πάντως δημιουργείται μέσα από αυτό. Μπορούμε να δείξουμε backstage από κάτι που ετοιμάζουμε, πίσω από τις σκηνές δηλαδή, και μπορούμε να μοιραστούμε κάτι χρήσιμο και βοηθητικό που σίγουρα και εκείνοι μπορούν να το μοιραστούν με περισσότερους ανθρώπους. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μοιραζόμαστε αστεία quotes. Προσωπικά και αυτό το κάνω. Γιατί ξέρω ότι έτσι θα υπάρχουν πολλά χαμόγελα
Είναι ωραίο γιατί κάποιος χαίρεται να παρακολουθεί λογαριασμούς που είναι θετικοί, έτσι, που υπάρχει θετική ενέργεια, αυτό θέλω να πω. Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα ή την ανατολή του ήλιου και επίσης να το μοιραστούμε και να γράψουμε ένα πολύ ωραίο κείμενο, μια φράση που μας εκφράζει. Μπορούμε να μοιραστούμε διάφορες στιγμές. Η φαντασία είναι ελεύθερη, κάτι που τρώμε για μεσημεριανό, για βραδινό. Σημαντικό, ένα quote εδώ που μας αρέσει πολύ και θέλουμε έτσι να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα. Το σημαντικό είναι να ξέρει κάποιος ότι χρειάζεται σταθερότητα στις κινήσεις μας ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Χρειάζεται να είμαστε, να έχουμε παρουσία, να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα εμφανιζόμαστε και όχι θα ανεβάζουμε ένα story τώρα και μετά από 2 μήνες ή μετά από 3 μήνες πάλι θα ξαναεμφανιζόμαστε και μετά θα εξαφανιζόμαστε. Ξέρετε, έτσι κερδίζεται η εμπιστοσύνη με το να δείχνουμε έτσι την παρουσία μας. Με όποιο τρόπο ο καθένας και βάσει της προσωπικότητάς του. Να μην έχετε δηλαδή το άγχος του αποτελέσματος ότι θα βγάλω τώρα ένα story με ένα προϊόν και θα τρέξω να με ρωτήσουν 10 άνθρωποι και θα κάνω 10 πελάτες. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει αγάπη όλο αυτό και θέλει έτσι αυθορμητισμό και να το κάνετε έτσι χαλαρά, χωρίς το άγχος του αποτελέσματος. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται ιστορίες που δεν θα πιστεύετε. Τα μάτια σας. Έχω βάλει εδώ, γιατί θέλω να φύγουμε από το κομμάτι του προϊόντος, μια ιστορία από τις πάρα πολλές που έχει ο σπονσοράς μας, ο κύριος Αχλαδάς, και του ζήτησα να μου στείλει ένα screenshot. Γιατί θέλω να θυμηθώ, ήθελα να θυμηθώ να σας περάσω αυτή την πληροφορία που έλεγα και πριν, ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Μπορεί κάποιοι να ακολουθήσουν το προφίλ και να γίνουν πολύ γρήγορα η διάδραση, η εμπιστοσύνη, όλο αυτό που λέγαμε πριν. Μπορεί όμως κάποιοι άλλοι να θέλουν περισσότερο χρόνο. Και σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την ιστορία, στην ουσία, ο κύριος Αχλαδάς είχε κάνει ένα poll σχετικά με κάποια παρουσίαση ιδέας που ήταν να γίνει και εφόσον η επικοινωνία από ό,τι βλέπουμε εδώ ξεκινάει 20 Ιουνίου από έναν άνθρωπο που ξεκίνησε να ακολουθεί και φυσικά ο σπόνσορας έστειλε το μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό είναι κάτι που νομίζω δεν το είπα πριν. Εννοείται ότι όσους κάνουν follow στους λογαριασμούς μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους καλωσορίζουμε στο προφίλ και να λέμε ένα ευχαριστώ. Προσωπικά το κάνω από τότε που άκουσα τον κύριο Αχλαδά να το λέει, νομίζω, σε ένα από τα βίντεο που έχει στο YouTube, στο Social Media Secret 1, στα μυστικά για τα social media. Και από τότε που το άκουσα, το κάνω συστηματικά και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσει μια επικοινωνία σε κάποιον που μας κάνει follow στο προφίλ. Οπότε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε follow 20 Ιουνίου, το λογαριασμό του κυρίου Αχλαδά, και υπάρχει το μήνυμα καλωσορίσματος. Στην πορεία βλέπουμε ότι στην ουσία μέχρι τις 6 Ιανουαρίου υπάρχει μια αλληλεπίδραση στα stories, σας τα λέω έτσι προφορικά, και σε αυτήν την αλληλεπίδραση προφανώς είναι η στιγμή που χτίζεται η σχέση που λέμε, έτσι, με ένα like, με ένα comment, με οτιδήποτε γίνεται εσωτερικά. Και τελικά καταλήγει αυτός ο άνθρωπος να δει μια παρουσίαση ιδέας από τα open που γίνονται στις 6 Ιανουαρίου. Οπότε μιλάμε για μια διαδρομή περίπου στο εξάμηνο με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να έτσι, ακολουθήσουν κάτι ή να πάρουν ένα προϊόν ή να δουν μια παρουσίαση της δουλειάς. Ήθελα έτσι να θυμηθώ εδώ να το πω και ευχαριστώ και το sponsor που μοιράστηκε αυτά τα screenshot. Και να σας θυμίσω εδώ ότι όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε όσον αφορά για τις παρουσιάσεις ιδέας, και εφόσον έχουμε δημιουργήσει μία ερώτηση, φυσικά απαντάμε σε όλους όπως είπαμε και πριν και ανοίγουμε διάλογο inbox, αλλά ειδικά για όσον αφορά τη δουλειά, ρωτάω αν είναι ήδη συνεργάτες. Δηλαδή, πριν στείλω το link, πριν μπω στη διαδικασία να δώσω περισσότερες πληροφορίες, μπαίνω στο προφίλ ίσως αυτού του ανθρώπου και κοιτάζω, είναι συνεργάτης, είναι από κάποια άλλη ομάδα, είναι κάποιος που απλά δεν χρειάζεται να πάρει το link αν είναι ήδη κάπου αλλού. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή, να δημιουργήσετε αυτό το διάλογο, να μάθετε αν έχουν ήδη κωδικό και μετά να στείλουμε το link και να του εξηγήσουμε πώς ακριβώς θα συνδεθεί σε αυτή την παρουσίαση ιδέας που τον έχουμε καλέσει. Του εξηγούμε ότι θα γίνει μέσα από το Zoom, του εξηγούμε και μισή ώρα πριν αν είναι OK, αν έχει κατεβάσει την εφαρμογή και φυσικά, αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσει να την παρακολουθήσει εκείνη τη στιγμή, φυσικά παραμένουμε σε follow-up με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κακιώνουμε, δεν θυμώνουμε, εννοείται. Είμαστε φίλοι, είμαστε πάντα αγαπημένοι. Μπορεί να μην κατάφερε να το δει εκείνη τη στιγμή και παραμένουμε σε μια μόνιμη επικοινωνία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Τώρα, αν θέλει κάποιος να παρακολουθεί τα στατιστικά γενικά από τα stories και να παίρνει περισσότερες πληροφορίες για αυτά, να θυμάστε και μπορείτε να το ψάξετε και περισσότερο ότι χρειάζεται να κάνει το λογαριασμό του επαγγελματικό. Δωρεάν γίνεται αυτό. Είναι μια απλή μετατροπή πατώντας ένα κουμπάκι στο Instagram. Απλά ήθελα να σας το δώσω και αυτό σαν πληροφορία, γιατί όταν παράγουμε περιεχόμενο, ειδικά στα stories, είναι καλό να αξιολογούμε έτσι λίγο και την απόδοση, τι πήγε καλύτερα, ποιο είναι αυτό έτσι που έχει περισσότερη διάδραση. Ψάξα το λίγο παραπάνω, γιατί δεν έπαιρνε χρόνο να το βάλω και αυτό μέσα στην ύλη. Και φτάνοντας προς το κλείσιμο του σημερινού meeting, και ελπίζω να βοήθησε και να έδωσα κάποιες βασικές κατευθύνσεις όσον αφορά το πώς κάποιος μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό το κομμάτι, θέλω να σας θυμίσω κάποια πράγματα που οδηγούν προς το κλείσιμο του μήνα και να σας θυμίσω το διαγωνισμό που αφορά όσους κατακτήσουν για πρώτη φορά το επίπεδο 9 ή 11%. Δίνει εδώ ένα καταπληκτικό δώρο το Starbucks, την κασετίνα με όλα τα αρώματα. Είναι ένα δώρο αξίας 30 ευρώ, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι περισσότερο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη χαρά της κατάκτησης. Οπότε κυνηγήστε το όσοι είστε πολύ κοντά ή. Υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα για να κερδίσετε αυτό το διαγωνισμό. Και στο επίπεδο του 11% δίνει ένα business set με επαγγελματικό στυλό, με πολύ ωραία πράγματα εδώ. Είναι πολύ ωραία όλα τα δώρα που δίνει η εταιρεία. Οπότε μπορείτε να διεκδικήσετε. Και να σας θυμίσω και το διαγωνισμό που τρέχει για όσους αγαπούν το σπονσάρισμα. Γράφει εδώ και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να ξαναδείτε λίγο τα email σας, είναι επικοινωνήστε με τους σπόνσορες, για να μην τα λέω τώρα έτσι αναλυτικά και σας τρώω χρόνο. Πολύ ωραία δώρα για όσους τους αρέσει να κάνουν συνεργασίες εδώ, αρώματα και η τσάντα λάπτοπ με το πολύ ωραίο ρολόι, για όσους κάνουν 4 νέες συνεργασίες με 150 προσωπικά PV. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Ακαδημία που θα γίνει από την εταιρεία για όσους βρίσκονται στο επίπεδο 11%, Παρασκευή 5 Δευτέρου, ώρα 5 με 8. Όσοι διεκδικούν αυτή την Ακαδημία, θα σας έλεγα να βάλετε τα δυνατά σας για να είστε εκεί. Θα είναι σίγουρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που θα πάρετε και χρειάζεται για να πάτε στο επόμενο επίπεδο. Και το ίδιο για όσους κλείσουν στο επίπεδο Junior Manager και Manager την 5η 4 Δευτέρου. Μήπως έχω κάνει λάθος. Όχι, ναι. Την 5η 4 Δευτέρου, 6 με 8.30. Οπότε, εδώ έχουμε το challenge. Εδώ έχουμε το challenge, το οποίο αφορά τους ανθρώπους που τρέχουν το διαγωνισμό Club 30 και για όσους κάνετε έστω και ένα club, όσους ήδη έχετε κάνει, βασικά όσοι ήδη έχετε κάνει από πρώτη του μήνα, είστε μέσα σε αυτό το ειδικό meeting που θα γίνει από τον κύριο Παπαγιανόπουλο, 4 Δευτέρου, σεμινάριο πωλήσεων, τρόποι και εργαλεία δουλειάς. Εγώ θα σας έλεγα να μην το χάσετε με τίποτα αυτό το meeting, με τίποτα. Το να κάνει κάποιος μια αίτηση club είναι πραγματικά πολύ απλό, γιατί μπορεί μέσα από ένα προϊόν να το κάνει. Και ξέρω ότι σε αυτό το meeting θα υποθούν πράγματα πολύ ιδιαίτερα, και πολύ σημαντικά για όσους θέλουν να πετύχουν ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα στο κομμάτι των πελατών. Και τσεκάρετε και λίγο και τους πόντους σας να δείτε πόσο κοντά είστε στα δώρα που δίνονται εδώ. Leaders Meeting για τον προγραμματισμό του Φεβρουαρίου που θα γίνει τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ, σημειώστε το, για επίπεδα από Junior Team Leader και πάνω. Και να σας θυμίσω και την προσφορά του Body Mission, που τρέχει επίσης μέχρι τέλος του μήνα, αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα διατροφής, το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάντα επίκαιρο, αλλά τον Ιανουάριο είναι λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες φορές. Και φτάνει στην τιμή του 5 ευρώ την ημέρα στην ουσία, για όλα τα γεύματα που μπορεί κάποιος να λαμβάνει, με σκοπό να χάσει τα κιλά που τον επιβαρύνουν. Οπότε, όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, θα σας έλεγα, αν δεν μπορείτε να πάρετε όλο το πρόγραμμα, δοκιμάστε έστω ένα από όλα αυτά. Ένα από τα ροφήματα ή τις μπάρες. Είναι εύγευστα, είναι καταπληκτικά και μπορεί κάποιος να τα έχει στο πρόγραμμά του και στη ζωή του, ακόμα και για συντήρηση του βάρους, έτσι. Όχι αγοράζοντας όλο το πρόγραμμα απαραίτητα, αλλά ένα μέρος από αυτά, τα ροφήματα ή τις σούπες. Τι άλλο έχω βάλει? Τίποτα άλλο. Φτάσαμε στο κλείσιμο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό κλείσιμο μήνα με απογειωτικές επιτυχίες και δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις και αν έχουμε το χρόνο να τις απαντήσουμε. Ωραία.